δεκάδες τηλεφωνήματα για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Πού βρίσκεται, κυρία Σότη, η όλη διαδικασία? Προχωρούμε, Νικήτα, με την εξέταση των αιτήσεων, όπως είχαμε δει, που εκείνων που δεν έχουν ευεργετηθεί μέχρι τώρα με οποιοδήποτε επίδομα. Υπάρχει πράγματι μια σχετική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της εξέτασης των αιτήσεων. Αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι οι αιτήσεις, όπως είχαν υποβληθεί, δεν ήταν πλήρεις και προσπαθούμε μέσω εκατοντάδων τηλεφωνημάτων στους αιτητές να συμπληρώσουμε ουσιαστικά τις αιτήσεις που είχαν υποβάλει, για να μην αναγκαστούμε να τις απορρίψουμε απλώς και μόνο επειδή δεν ήταν πλήρεις. Αυτό είναι ο βασικός λόγος της καθυστέρησης. Επίσης πρέπει να πω ότι προχωρά το με το μέσο μηχανογραφικού συστήματος και ελέγχουμε όλα τα στοιχεία που υποβάλλουν οι αιτητές, ώστε να βεβαιωθούμε ότι διαχειριζόμαστε με τον σωστό τρόπο τα κονδύλια που έχουμε διαθέσιμα για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Άρα εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ο κόσμος, οι αιτητές που δεν παίρνουν οποιοδήποτε επίδομα, πρέπει να κάνουν ακόμα λίγο υπομονή. Η τροποποίηση της νομοθεσίας που έχουμε υποβάλει, έχουμε αποστείλει την περασμένη εβδομάδα στην Βουλή, κατοχυρώνει τη δυνατότητα αναδρομικής παροχής του επιδόματος, εφόσον η καθυστέρηση στην αίτηση οφείλεται στην ταχύτητα της εξέτασης από τις υπηρεσίες μας και όχι σε ευθύνη του ΔΙΤΗ. Άρα και από αυτή την άποψη έχουμε φροντίσει να επιλύσουμε όσο είναι δυνατόν οποιαδήποτε δυσκολία. Ένα λεπτό, πόσες αιτήσεις έχουν εγκριθεί μέχρι τώρα, κυρία Σότη? Έχουν ληφθεί αποφάσεις για 4.000 περίπου αιτήσεις μέχρι τώρα. 4.000 και σύνολο πόσες αιτήσεις έχετε να εξετάσετε? Έχουμε 17.000 αιτήσεις από ανθρώπους που δεν παίρνουν οποιοδήποτε επίδομα μέχρι σήμερα. Οι υπόλοιπες αιτήσεις μέχρι τις 67.000 που είπαμε ότι παραλάβαμε αφορούν κυρίως λήψες δημόσιου βοηθήματος και χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι συνεχίζουν να παίρνουν οτιδήποτε παίρνουν ως τώρα, μέχρι να εξεταστεί η αίτησή τους για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και να ληφθεί κάποια αποφάση. Αλλά από αυτούς που δεν παίρνουν, κυρία Σότη, πότε θεωρείτε ότι θα ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα, με την έννοια ότι θα εξεταστούν όλες οι αιτήσεις και θα έχουν απάντηση? Ναι. Ο στόχος μας είναι να, και αυτή η πολιτική οδηγία που έχει δοθεί από την Υπουργό, είναι να δούμε όλες τις αιτήσεις αυτές τις 17.000 των νέων αιτητών μέχρι τα Χριστούγεννα για λόγους που είναι προφανείς. Είναι εφικτό σε ένα μήνα να εξεταστούν όλα αυτά? Με την ταχύτητα που έχουμε αποκτήσει και ελπίζω παίρνοντας πίσω τις πληροφορίες που δεν υποβλήθηκαν αρχικά με την αίτηση από τους αιτητές, νομίζω πως θα τα καταφέρουμε, ναι. Σε γενικές γραμμές, όλες αυτές οι αιτήσεις όντως είναι για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ή υπάρχουν και υποθέσεις που θεωρείται ότι καν αίτηση έπρεπε να υποβάλουν οι εμπλεκόμενοι? Να σας πω, υπάρχει το συμπέρασμα που βγάζουμε μέχρι τώρα από τις αιτήσεις που εξετάσαμε είναι ότι γύρω στο 20% των αιτήσεων απορρίπτονται γιατί δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζει η νομοθεσία. Όμως δεν μπορεί κάποιος να αρνηθεί σε οποιοδήποτε πιστεύει ότι πληρεί τα κριτήρια, να υποβάλει την αίτηση του και να εξεταστεί. Άρα ένα 20% δεν εμπίπτει στις κατηγορίες αυτές. Δεν πληρεί τα κριτήρια που ορίζονται στην νομοθεσία για να είναι κάποιος δικαιούχος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Μάλιστα. Και άρα, μέχρι τέλος του Δεκέμβρη, όλοι αυτοί που περιμένουν θα πάρουν μία απάντηση. Που δεν παίρνουν ναι. Σήμερα επίδομα, ναι. Θα έχουν μία απάντηση, είτε θα εγκριθεί η αίτηση τους, είτε θα τους απορριφθεί και θα αξιούνται οι λόγοι που απορρίπτεται. Και ταυτόχρονα θα τρέχει και η διαδικασία για όλους τους υπόλοιπους που συνεχίζουν να λαμβάνουν μάλιστα τα χρήματα που έπαιρνα. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστούμε, κυρία Σότη. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή.